όταν μιλάμε θα είμαστε ακριβείς. Δεν θα πετάμε κουβέντες χωρίς να έχουν την ακριβιά τους. Βέβαια, όταν θα θέλαμε εν ονόματι της ακριβίας να φτάσουμε σε ένα άλλο άκρο που λέγεται σχολαστικότητα και πολυλογία, τότε αυτό κουράζει. Ο μακαριστός Τρεμπέλας λέει στην κατηχητική του, που δεν είναι τι άλλο παρά ο τρόπος που ένας κατηχητής θα μιλήσει. Είναι μία ομιλητική η κατήχηση, η κατηχητική. Είναι μία ομιλητική. Πρέπει να ξέρεις πώς να μιλήσεις. Και έχει το εξής παράδειγμα που κάποτε το είχα συναντήσει σε έναν κληρικό, και αυτός μακαρίτης τώρα. Εφοβείται τρομερά μάλιστα αυτός ο κληρικός μη κάπου πει μια ανακρίβεια, την οποία βεβαίως θεωρούσε ψέμα. Λοιπόν, ακούστε το παράδειγμα που έχει. Παιδιά, ξέρετε, οι μαθητές του Χριστού ήσαν 12. Με συγχωρείτε, ήταν 13, γιατί ήταν και ο Παύλος. Όχι, όχι, με συγχωρείτε, ήταν 12, γιατί ο Παύλος ήταν μετά. Ναι, εντούτοις πρέπει να πούμε ότι είναι 13. Όλα αυτά είναι μια προσπάθεια να δώσουμε μια εικόνα ακριβή και φτάνουμε σε μια πολυλογία και σε μια σχολαστικότητα. Και δεν είναι ωραίο πράγμα. Εγώ πάρα πολλές φορές που μπορεί να είπα κάτι λίγο πιο κάτω στην κουβέντα μου, μα μια χρονολογία μπορεί να είναι με ένα κάτι που να μην είναι ουσιώδες. Εγώ ο κόσμο. Δεν γυρίζω να το διορθώσω εκτός σπανίων περιπτώσεων, σας είπα, αν υπάρχει λόγος. Γιατί, λέω τώρα, αυτό είναι μια σχολαστικότητα. Τι να κάθομαι να διορθώνω. Ας περάσω. Δεν βαριέσαι. Τέλος. Πάμε. Δηλαδή, θα πρέπει να είμαι ακριβής, αλλά επειδή όλα τα στοιχεία που έχουμε, η μνήμη μας, η κρίση μας, όλα αυτά, ανθρώπινα είναι. Δεν είναι μηχανή μέσα μας και να αποτελούν σταθερότητα και ακρίβεια. Κάπου θα πέφτουμε έξω, κάπου θα λέμε κάτι διαφορετικό. Δεν χάλασε ο κόσμος. Αν όμως είναι κάτι πολύ ουσιώδες, σίγουρα αυτό θα το διορθώσουμε. Σίγουρα. Πέμπτον, κάτι πολύ σπουδαίο. Η καλή άρθρωση. Η καλή άρθρωση. Να μιλάμε, όπως λέει ο λαός, στρογγύλο στόματι, ή παλιότερα το λέγανε με το νι και με το σίγμα. Αυτό το νι και το σίγμα να το πω στους νεοτέρους, δηλαδή λέγουσιν, αυτό θα πει το νι, ναι, δηλαδή θα τονιστεί τροποντινά και ούτω καθεξής. Δηλαδή θα μιλήσουμε με άρθρωση καλή. Ακούτε έναν ομιλητή που λέει τις ειδήσεις. Υπάρχουν ομιλητές οι οποίοι είναι άψογοι, θαυμάσιοι. Δεν καταβάλεις κόπο για να τους καταλάβεις. Και είναι μερικοί άλλοι, δεν ξέρω γιατί, οι οποίοι δεν έχουν καλή άρθρωση και στο τέλος μασάνε, τρώνε εκείνα τα οποία λένε και λες, τι είπαν, δεν κατάλαβα, μου φύγαν λέξεις. Γιατί δεν κατάλαβα, δεν άκουσα καλά. Όχι γιατί υπάρχει κόφωση, αλλά γιατί δεν υπάρχει καλή άρθρωση. Βεβαίως. Εγώ μάλιστα να σας πω το ημαρτημένο μου, δεν είχα καλή άρθρωση νεότερος. Δεν ξέρω τώρα, δεν ξέρω αυτό στην κρίση σας, αλλά δεν είχα. Κάποτε λοιπόν έκανα ένα μάθημα μέσω κατηχητικού σχολείου, με άκουσε κάποιος ιερεύς εκεί του ναού και μου λέει, καλά τα λες, δηλαδή ωραία πράγματα λες, αλλά πριν τελειώσει μία λέξη φτάνει η άλλη και υπέβει στην επομένη. Καταλαβαίνετε. Και από τότε έβαλα μπροστά να διορθώσω την άρθρωσή μου. Αν ξεχαστώ, αγαπητοί μου, ταμπουρδουκρώνω. Ναι, και προσπαθώ και στην ιδιωτική κουβέντα να μιλάω με καλή άρθρωση, γιατί εκεί αποκτάει κανείς την καλή συνήθεια να μιλάει με καλή άρθρωση. Ναι, σας είπα, αν ξεχαστώ, οι πρώτες μου ομιλίες, πρώτες, ας πούμε γύρω στο 70, που έχουν γραφεί σε μαγνητόφωνο, όπως ο γρήγορα μιλούσα, είναι εκείνο που λέει ο λαός ότι αυτός είναι χύμαρος. Επιτρέψατε μου να σας πω ότι δεν πρόκειται περί χυμαρόδους λόγου. Είσαι χυμαρόδης όταν δεν σκοντάρεις, όταν δεν τσεβρίζεις, όταν δεν τρώω.
Αλλά όταν ομιλείς όμως κατά τρόπον που πουθενά δεν σκοντάζεις και μιλείς κάπως λίγο αργά, θα σας πω και για το αργά παρακάτω, αυτό είναι σπουδαίο. Να προλάβει ο άλλος να σχηματίσει τις έννοιες των λέξεων που ακούει από σένα. Και θεωρείται ότι άμα μιλάει κανείς έτσι γρήγορα είναι πολύ καλό. Λάθος. Λάθος. Θα ομιλεί με ωραία άρθρωση, καλή άρθρωση, που να μπορεί να γίνεται κατανοητός. Με την ευκαιρία αυτή θα σας έλεγα ότι το εξής, ότι αν μιλάμε πολύ γρήγορα ο άλλος δεν τα πιάνει. Αν μιλάμε πολύ αργά, τότε εκείνα που λέμε, προσέξτε, το λέει ο λαός, πες το Χρυσόστομε, έτσι το λέει ο λαός, μα μου μοιάζει η ψυχή του ανθρώπου όταν ακούει κάποιον που ομιλεί αργά. Ομιλεί αργά και δεν μπορεί να εκφραστεί. Πω, τελεπορία είναι. Λοιπόν αγαπητοί, ούτε αργά, ούτε γρήγορα. Υπάρχει ο χρυσός χρόνος. Εκείνος ο οποίος θα κάνει τους ακροατάς να καταλαβαίνουν και να αισθάνονται ευχαριστημένοι.